κατεπήγον τα θέματα. Κατεπήγον είναι το θέμα του Νυμφαίου και μπορεί να συζητηθεί σήμερα. Τα άλλα δεν είναι κατεπήγοντα. Είναι ζητήματα προγραμματισμού, αλλά επειδή αφορούν άμεσα προβλήματα και μπορούν να χαθούν χρήματα ή να έχουμε παραλήψεις, θα συμφωνήσουμε να προγραμματιστούν, να συζητηθούν. Ευχαριστώ. Κύριε Πράσο. Ναι, να συζητηθούν. Ευχαριστώ. Ακούμε λοιπόν την κυρία Κατσαβέλη στο πρώτο θέμα, 13η τροποποίηση προϋπολογισμού. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η 13η τροποποίηση προϋπολογισμού αφορά μια αύξηση, μια εσωτερική αύξηση και μείωση χρόνους της τάξης του ποσού 297.201 ευρώ, όπου το ποσό των 265.000 αφορά την τουριστική προβολή της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που έχει ήδη περάσει, και μειώνει το στοχοθεματικό. Και το υπόλοιπο ποσό, οι 32.201 ευρώ, αφορούν την επιχορήγηση σε αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε αθλητικά σωματεία, όπου σύμφωνα με την νομοθεσία που εφαρμόζεται τώρα και στους ΟΤΑ Β βαθμού, εφόσον έχει εγγραφεί ανάλογη πίστοση στους προϋπολογισμούς και εφόσον το συνολικό ποσοστό των ελόγων επιχορηγήσεων δεν υπερβαίνει το 0,5% των ετησίων τακτικών εσόδων τους, αποκλειόμενης της χρήσης πόρων από πάσης φύσεως σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, δηλαδή την επιχορήγηση σε αθλητικά σωματεία για την προαγωγή του οικείου αθλήματος που εδρεύουν στην περιοχή τους και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα Ολυμπιακών αθλημάτων, καθώς και σε πολιτικούς συλλόγους, οπότε δικαιολογεί την επιχορήγηση των αθλητικών σωματείων και των πολιτιστικών συλλόγων. Τα τακτικά έσοδα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενέρχονται στο ποσό των 6.440.200 ευρώ για το έτος 2021 και το ποσό που αντιστοιχεί στο 0,5% ανέρχεται στο ποσό του 32.201 ευρώ, τα οποία αναλύονται σε κάθε περιφερειακή ενότητα και στην έδρα. Στην έδρα είναι το ποσό των 8.731 ευρώ, στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης 10.595 ευρώ, στα Γρεβενά 3.755 ευρώ, Καστοριά 4.120 και Φλόρινα 5.000 ευρώ. Συνολικά 32.201 ευρώ. Αυτό πρέπει να περάσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο για να μπορέσει να προχωρήσει. Καταληκτική ημερομηνία 30 του μηνός. Ωραία. Ευχαριστώ. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις? Ναι, κύριε Πρόεδρε. Σας ακούμε, κύριε Καρυπίδη. Επειδή ξέρουμε και τις ανάγκες που έχουν τα σωματεία και πρέπει πραγματικά να τα στηρίξουμε, υπάρχει σκέψη από κάποια άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, ακόμα θέλετε και από τον τοπικό πόρο, με άλλο τρόπο να τα ενισχύσετε? Κυρία Κατζόλη. Όσον αφορά τον πόρο, θα σας απαντήσει ο κύριος Τσούμαρης. Εγώ σας λέω το θέμα που έχει έρθει στην Οικονομική Όχι, Επιτροπή. Άλλο ρώτησα. Για τα ποσά που βεβαίως προβλέπονται όπως τα περιγράψατε, αλλά νομίζω ότι δεν επαρκούν, διότι είναι πολλά τα σωματεία, οι δυσκολίες πολλές και με την πανδημία και ο κόσμος που δεν συμμετέχει πλέον, δεν μπορούσε να πηγαίνει και στους αγώνες, θα συνδράμει έστω με ένα εισιτήριο κάτι. Λέω, υπάρχει σκέψη από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, δεν είναι μόνο ο πόρος, από άλλες πηγές, να χρηματοδοτήσετε επιπρόσθετα τα σωματεία? Προφανώς θα υπάρχει. Αυτό το συγκεκριμένο όμως είναι βάση του νόμου αυτού για να προλάβουμε την ημερομηνία για τα συγκεκριμένα ποσά. Ναι, εγώ τώρα. Υπότερο σχεδιασμό. Αν δεν είστε έτοιμοι να απαντήσετε εσείς κάποιος άλλος, οκ. Okay. Εντάξει. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, το ψηφίζουμε. Δεν έχουμε θέμα. Να πω εγώ στον κύριο Καρυπίδη, αν επιτρέπετε. Ναι, κύριε Τσούμαρη. Θόδωρε, νομίζω ότι παρακολουθείς προσεκτικά όλα τα περιφερειακά συμβούλια, τις οικονομικές επιτροπές, τις αποφάσεις που παίρνετε. Και θα έχεις δει ότι στις οικονομικές επιτροπές έχουμε πάρει αρκετές αποφάσεις στήριξης των σωματείων, οι οποίες έρχονται κυρίως από τον τοπικό πόρο, είτε χορηγήσεις που είναι από την ίδια την περιφέρεια. Και επίσης, το ξέρεις πολύ καλά, ότι υπάρχει ένα εξαιρετικά ευέλικτο εργαλείο που έχουμε, και μπράβο σε αυτούς που είχαν σκεφτεί και το κάνουν, οι λεγόμενοι ΕΠΤΑΚ, οι οποίοι για κάποιους λόγους που γνωρίζετε πάνω κάτω, μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκινήσει να μπορέσει να του βοηθήσει τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τον τουρισμό.